8 και 20 οι κυσιρήνες ήχησαν ξανά σε όλη την ελεύθερη Κύπρο, ξυπνώντας μνήμες από τη μαύρη σελίδα της ιστορίας της Κύπρου και τη συμπλήρωση 45 χρόνων από το προδοτικό πραξικόπημα. Στις 15 Ιουλίου 1974, η Χούντα των Αθηνών με το σύνθημα «Ο Αλέξανδρος εισήλθε στο νοσοκομείο» επιχείρησε την ανατροπή του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, ανοίγοντας την πόρτα της εισβολής στον τουρκικό στρατό. Κυβέρνηση, Εκκλησία, Βουλή και Κυπριακός λαός τίμησαν όλους όσοι έπεσαν υπερασπιζόμενοι τη δημοκρατία και την νομιμότητα. Ευκαιρία αναστοχασμού και περισυλλογής η σημερινή μαύρη επέτειος, το μήνυμα του Προέδρου Αναστασιάδη. Σήμερα, με τη βεβαιότητα ότι το δημοκρατικό πολίτευμα λειτουργεί στέρεα στη χώρα μας, δεν πρόκειται να επιτρέψουμε ξανά με οποιοδήποτε τρόπο και με οποιαδήποτε δικαιολογία να διασαλευτεί η συνταγματική τάξη στην Κύπρο. Οι σιρήνες που ήχησαν και σήμερα μας θυμίζουν την τραγωδία και το τίμημα της προδοτικής πράξης. Και τονίζει πως μας θυμίζουν ακόμη οι σιρήνες πως σήμερα έχουμε επέρτατο καθήκον. Ηγεσία και λαός ενωμένοι να αντιμετωπίσουμε τη συνεχιζόμενη τουρκική κατοχή και τις νέες επιθετικές ενέργειες για να εμπεδώσουμε και την ελευθερία στην πατρίδα μας και την απαλλαγή της από την κατοχή. Το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης τελέστηκε το επίσημο μνημόσυνο και τρισάγιο των πεσόντων του πραξικοπήματος, προϊσταμένου του Αρχιεπισκόπου Χρυσόστομου και στην παρουσία πολιτικών αρχηγών. Τον επιμνημόσυνο λόγο εκφώνησε ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ, καλώντας την πολιτική ηγεσία να επαναπροσδιορίσει την τακτική της προς τη λύση του κυπριακού προβλήματος. Η πορεία επίλυσης του Κυπριακού, τόσο με την κατάληξη στο διχοτομικό σχέδιο ΑΝΑΝ, το οποίο ο λαός μας με ευθυνότητα απέρριψε, όσο και τα αποτελέσματα της πενταμερούς διάσκεψης στο Grand Montana, αλλά και τη σημερινή πολιτική συμπεριφορά της Τουρκίας στην ΑΟΣ της πατρίδας μας, πρέπει να μας αφυπνίσουν. Τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας εκπροσώπησε ο Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης, ο οποίος έκανε κάλεσμα για σεβασμό των δημοκρατικών θεσμών. Ο διχασμός και η διχόνοια έχει στοιχήσει στο έθνος μας. Και οφείλουμε σήμερα, είναι δική μας υποχρέωση, να απορρίψουμε την διχαστική όξυνση, να μείνουμε μακριά από την πατριδοκαπηλεία, τα συνθήματα, τις επιλογές των άκρων και των συνθημάτων. Μήνυμα ενότητας έστειλε ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος, τονίζοντας πως η διχόνοια φέρνει ανομαλία, χαλάσματα, πένθος και καταστροφή. Και δυστυχώς μερικοί ακόμη είναι αδιόρθωτοι. Δεν έχουν καταλάβει το λάθος που έκανα. Γι' αυτό πρέπει να εμπεδωθεί πάση θυσία σε όλους οι δημοκρατικές αρχές, η δημοκρατία. Τρισάγιο τελέστηκε και για τους καταδρομείς που έχασαν τη ζωή τους ενώ βρίσκοντας σε διατεταγμένη υπηρεσία την ημέρα του πραξικοπήματος. Επίσης, τρισάγιο τελέστηκε και στις στήλες των πεσόντων αντιστασιακών στο πάρκο του Προεδρικού Μεγάρου. Τηρώντας ενός λεπτού σιγή, ολομέλεια της Βουλής σε ειδική συνεδρία.